Για σκηνικό που παραπέμπει στον Μάιο του 68, μιλά ο καθηγητής φιλοσοφίας της τέχνης στο Παρίσι, Δημοσθένης Δαβέτας. Το σύνθημα το οποίο ακούγεται, αυτό που ακούνε όλοι, Macron démission, που σημαίνει, μεταφράζω, ο Μακρόν να παραιτηθεί, μας θυμίζει και το σύνθημα το οποίο υπήρχε το Μάιο του 68 σε σχέση με τον πρόεδρο του Ντεγκόλ, όπου ήθελαν την παραίτηση του Ντεγκόλ. Για τρομακτικές που οδήγησαν σε αυτή την έκρηξη, αναλυτική απεικόνιση της κατάστασης από τον καθηγητή Δαβέτα. Η πρώτη αιτία είναι το οικονομικό. Ξεκάθαρα, όλοι κατηγορούν την κυβέρνηση του Μακρόν ότι άλλα είπε προεκλογικά, άλλα κάνει μετεκλογικά. Άλλο αίτιο είναι το λεγόμενο ταυτωτικό αίτιο. Μην ξεχνάμε ότι στη Γαλλία αυτή η τεράστια ανεξέλεγκτη αύξηση των μεταναστών δημιούργησε μία ανασφάλεια στους Γάλλους ως προς το ποιοι είναι. Το λεγόμενο ταυτωτικό. Ποια είναι η ταυτότητά τους. Πίσω όμως από αυτά όλα βρίσκεται ένα άλλο γεγονός. Το θέμα της ανεργίας των νέων. Το κίνημα αυτό είναι περισσότερο μία αυθόρμητη μαζική εκδήλωση η οποία στηρίζεται σε ένα θυμό των Γάλλων σε σχέση με τα αιτήματα τα οποία ανέφερα πριν.